Τη σημασία των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο υπογραμμίζουν δύο βιβλία που παρουσιάστηκαν χθες στο Ηράκλειο και αναδεικνύουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Το βιβλίο με τίτλο «Δημήτρης Ψαθάς, ο Πόντιος Χρονογράφος και η γη της Κύπρου» του Αχιλλέα Εμιλιανίδη και το βιβλίο με τίτλο «Νταλκά Νταλκά» της Σοφίας Ιορδανίδου ξεδιπλώνουν με γλαφυρό τρόπο αυτό το σημαντικό εθνικό θέμα. Τόσο το βιβλίο που ξαφνιάζει ο Ψαθάς και το Κυπριακό, γιατί το Ψαθά το ξέραμε διαφορετικά, όσο και το βιβλίο της Σοφίας της Ιορδανίδου, που είναι η ομολογία ενός Τούρκου αξιωματικού για το τι συνέβη στη δεύτερη φάση της εισβολής και μέσα από αυτές τις ματιές στην πραγματικότητα τι έγινε το 1974 εκεί, είναι μία, θα έλεγα, συνολική προσέγγιση του κυπριακού προβλήματος. Η συγγραφέας και δημοσιογράφος Σοφία Ιορδανίδου μιλά για το βιβλίο της, το οποίο μέσα από τις σελίδες του ομολογεί με κάθε λεπτομέρεια άγνωστες πτυχές της τουρκικής εισβολής. Το βιβλίο μου είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ δύσκολης δουλειάς που έκανα με τον καθηγητή Γιαλτσίν Κιουτσούκ το 1998. Είναι η πρώτη ουσιαστικά ομολογία από τουρκικής πλευράς για το τι έγινε στην εισβολή στην Κύπρο. Αναδεικνύονται πολλά πράγματα από αυτά που δηλαδή τα μαρτυρεί ένας αξιωματικός της εισβολής. Οπότε ναι, μιλάει για βιασμούς, για πιάτσικα, για κτηνοβασίες, για πολύ δύσκολες στιγμές και σκηνικά, αλλά για μένα δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι μας περιγράφει το συγκείμενο, δηλαδή το τι οδήγησε την Τουρκία να αναδείξει την Κύπρο ως στόχο. Πολλά τα πολιτιστικά, πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία. Λαοί με φρόνημα αδούλωτος. Άνθρωποι με ιδιαίτερη τοπιολογιά. Ιστορία γραμμένη μέσα από αιώνες κατακτήσεων, πολέμων και μεγάλων αγώνων. Η Κύπρος, φίλε και φίλοι, επανέρχεται στο μυαλό μας απόψε. Η παρουσίαση των δύο βιβλίων έλαβε χώρα στο Πολύκεντρο Ηρακλείου και την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV, Γιώργος Σαχίνης.